Πώς επηρεάζει η καφείνη το άγχος. Καφές, τσάι, αναψυκτικά και άλλα τρόφιμα και ποτά που περιέχουν καφείνη καταναλώνονται καθημερινά από πολλούς ενήλικες, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η καφείνη είναι η πιο κοινά χρησιμοποιούμενη ουσία στον κόσμο. Επειδή η καφείνη είναι τόσο συνειφασμένη με τη διατροφή μας, συχνά ξεχνάμε ότι είναι μια ουσία που, αν και νόμιμη, έχει ψυχοδραστικές επιδράσεις. Ένα από του κύριου λόγου που οι άνθρωποι καταναλώνουν καφείνη είναι για να αυξήσουν την εγρήγορσή του. Ωστόσο, τα αυξημένα επίπεδα διέγερση δεν είναι πάντα ιδανικά, ειδικά αν υποφέρετε από άγχο. Εάν έχετε τάση προ άγχο ή αντιμετωπίζετε κάποια διαταραχή άγχου, η υπερβολική καφείνη μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματά σα, να διαταράξει τον ύπνο σα και ενδεχομένω να προκαλέσει αισθήματα πανικού σε ορισμένους ανθρώπους. Πώς επηρεάζει η καφεΐνη το σώμα. Η καφεΐνη είναι ένα φυσικό διαγερτικό που βρίσκεται σε πολλά φυτά, όπως η κόκκι καφέ, τα φύλλα τσαγιού, η καρπή κακάο και άλλα. Μπορεί επίσης να παραχθεί συνθετικά και να προσθεθεί σε φάρμακα, ποτά και τρόφιμα. Εκτός από την αύξηση της εγρήγορσης, η καφείνη έχει και άλλες επιδράσεις στο σώμα, όπως η δράση της ως διουρητικό, αυξάνει την ούρηση και αποβάλλει αλάτι και υγρά από το σώμα. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την απορρόφηση του ασβεστίου, να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να αυξήσει την έκρηση του γαστρικού οξέως. Το πώς αντιδρά κάποιο στην καφείνη, ποικίλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική, η σωματική μάζα, ο μεταβολισμός και η ποσότητα που καταναλώνεται. Συνήθως, οι επιδράσεις της καφεΐνης αρχίζουν περίπου μία ώρα μετά την κατανάλωση και μπορεί να διαρκέσουν έως και έξι ώρες. Παρενέργειες της καφεΐνης Παρόλο που η καφεΐνη δεν είναι επιβλαβής σε μέτριες ποσότητες, η υπερβολική κατανάλωσή της μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες παρενέργειες και προβλήματα υγείας, όπως άγχος, εξάρτηση από την καφεΐνη, Αφυδάτωση, πονοκέφαλη, νευρικότητα, αυξημένη καρδιακή παλμή, δυσκολία στον ύπνο, τρέμουλο, αναστάτωση στο στομάχι. Η διακοπή της καφείνης μπορεί επίσης να προκαλέσει συμπτώματα στέρησης, όπως πονοκέφαλο και κόποση. Αν αυτά τα συμπτώματα σας φαίνονται γνωστά, μπορεί να είναι επειδή μοιάζουν πολύ με τα συμπτώματα του άγχους. Δεν είναι σπάνιο να μπερδέψετε τις παρενέργειες της καφεΐνης με τα συμπτώματα μιας κρίσης άγχους. Τα συμπτώματα του άγχους και οι επιδράσεις της καφεΐνης επηρεάζουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ελέγχει την αντίδραση μάχης ή φυγής του σώματος. Αυτή η αντίδραση προετοιμάζει το σώμα να αντιμετωπίσει απειλέ στο περιβάλλον, προκαλώντα μία σειρά από φυσιολογικέ και ψυχολογικέ αντιδράσει, όπω αυξημένη αναπνοή, αυξημένη αρτηριακή πίεση και μυϊκή ένταση. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι δόσεις καφείνης ισοδύναμες με πέντε φλιτζάνια καφέ μπορούσαν να προκαλέσουν κρίσεις πανικού σε μεγάλο ποσοστό ατόμων με διαταραχή πανικού. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η καφεΐνη δεν αύξησε μόνο τα επίπεδα άγχους σε άτομα με διαταραχή πανικού, αλλά και σε υγιείς ενήλικες. Η κατανάλωση καφεΐνης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαταραχές ύπνου, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να επιδεινώσουν τις διαταραχές άγχους. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα προβλήματα ύπνου είναι προάγγελος της εμφάνισης γενικευμένης διαταραχής άγχους σε παιδιά και φίβους. Ορισμένες μελέτες σε ζώα έχουν δείξει επίσης ότι η μακροχρόνια κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να επηρεάσει μόνιμα τη διέγερση του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στους εφήβους που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες καφεΐνης αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης άγχους. Τι μπορείτε να κάνετε. Αν αντιμετωπίζετε άγχος, αξίζει να σκεφτείτε αν η καφεΐνη μπορεί να παίζει ρόλο στην επιδείνωση των συμπτωμάτων σας. Αλλαγέ στον τρόπο ζωής, όπως η μείωση της κατανάλωσης καφεΐνης, η εξασφάλιση επαρκού ύπνου και η τακτική άσκηση μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα το άγχος σας. Παράλληλα, είναι σημαντικό να συζητήσετε με έναν γιατρό ή επαγγελματία ψυχικής υγείας. Οι αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε το άγχος και να αποτρέψετε την επιδίνωσή του.